Απευθυνόμαστε βέβαια σε όλους τους παραγωγούς και συνολικά που έχουν συσχετισμό με την παραγωγή προϊμών και πιευτικών, αλλά και του λαδιού που σταδιακά μπαίνει. Ήδη είδατε ότι από τις αρχές Σεπτέμβρη κάποιοι δοκίμασαν και είχαν και το πρώτο λάδι. Αλλά σε κάθε περίπτωση και εγώ προσωπικά εύχομαι την δυνατότερη επιτυχία με τις συγκεκριμένες καταστάσεις που βιώνουμε και με τις δυσκολίες εξέβρεσης πόρων για τη δυνατότητα καλλιέργειας, γιατί πολλοί κόσμος έχει αδυναμία να ολοκληρώσει όλα εκείνα που χρειάζεται από φυτά, από όλα όσα πρέπει να κάνει από τις απολυμάσεις του, και δυστυχώς παραμένει σοβαρό και το πρόβλημα της εξέβρεσης ανθρώπινου δυναμικού. Ναι, σωστό, και αυτό το έχω στην ατζέντα μας. Έχω 3-4 θέματα σήμερα στην ατζέντα μας, κύριε Γουλδάκη. Καταρχήν, να μείνουμε στην έκθεση, την οποία τη στηρίζει και η Περιφέρεια Κρήτης, έτσι δεν είναι? Ανελειπώς από τότε που ξεκίνησε η προσπάθεια, ο Περιφερειάρχης στέργει όλες αυτές τις ενέργειες, όλη την Κρήτη. Πόσο μάλλον στην Ιεράπετρα που δείχνει μια δυναμική να αναπτύσσεται, που έχει ξεπεράσει ήδη, έτσι, και αυτή τη φορά νομίζω ακόμα και με συνθήκες COVID ότι θα ανανεώσει αυτό το ενδιαφέρον. 70 περίπτερα από όσο γνωρίζω μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν έχουν αυξηθεί, τόσο είμαστε. Εγώ θέλω να δούμε. Αλήθεια, ακριβείς λεπτομέρειες, σίγουρα δεν ξέρω. Αυτό που υποχρεούμε να γνωρίζω είναι ότι σε κάθε περίπτωση, όχι υποχρεούμε να γνωρίζω, να υποστηρίζω, είναι τέτοιου είδους δράσεις που αφορούν το νομό λασιθίου συνολικά, όπου και αν αυτές ακολουθούν, είτε είναι στην Ιεράπετρα, στον Άγιο, όπου και αν είναι. Πριν πάμε, η προσπάθεια σίγουρα θα πρέπει να έχει αμέριστη υποστήριξη. Σωστά. Και θεωρώ ότι οι συνδετημόνες, οι παράγοντες, οι συμβαλόμενοι, όλοι ανεξαιρέτως, σε αυτό επιτείνουν, να πετύχουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Δήμος, το Μελητήριο, η Περιφέρεια. Σε αυτό μία ερώτηση έχω. Έχει γίνει η μελέτη προκειμένου η ΑΓΡΕΚΣ να γίνει ένα εκθεσιακό κέντρο έτσι όμορφο, αφού θυμάμαι ο κ. Αρναουτάκης είχε δηλώσει την πρώτη κιόλας έκθεση ότι φέρτε μου τη μελέτη και εγώ τη χρηματοδοτώ. Πού βρίσκεται? Παραμένει αυτό, αυτή η δέσμευση του Περιφερειάρχη, βεβαίως. Είμαι σίγουρος ότι και ο ίδιος, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή, θα μου επέτρεπε να το αναφέρω αυτό. Γνωρίζω τις δεσμεύσεις του. Και προφανώς χρειάζονται ενέργειες και συνέργειες για να προχωρήσουμε σε μια ολοκληρωτικά τέτοια έκθεση που πραγματικά θα έχει το επόμενο διάστημα αυτό που αξίζει ο τόπος. Τώρα, αν ρωτάτε ακριβείς λεπτομέρειες που ακριβώς γνωρίζετε, πού βρίσκεται αυτή η μελέτη, αν έχει ξεκινήσει. Γνωρίζω ότι έχει ανατεθεί, όμως λεπτομέρειες αν έχει ολοκληρωθεί ή αν έχει υποβληθεί η προς εξέταση από το Δημοτικό Συμβούλιο, τους παράγοντες του Δήμου και μετά σε εμάς. Αυτή τη στιγμή, ως αντιπεριφερειάρχης, δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση στα χέρια μου επί της μελέτης και πάλι. Έτσι, ωραία, όσο για να διευκρινίσουμε το τοπίο, να ξέρει και ο κόσμος ακριβώς. Αλλά ξέρω ξεκάθαρα ότι δεν ήταν μόνο η δέσμευση του Περιφερειάρχη, ότι κινείται και ο Δήμος Ιράτος, το θέλουν όλοι οι φορείς, το θέλουν και οι επιχειρηματίες από όλες τις πλευρές. Γιατί, τι να το πούμε τώρα, αν δεν έχει έκθεση τέτοιου χαρακτήρα στην Ιεράπετρα, δηλαδή πού θα έχει? Σωστά. Θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως στην Πελοπόννησο, αλλά όσον αφορά την Κρήτη, εδώ συγκεντρώνεται το 70 για να πω το 80% της θερμοκηπιακής παραγωγής. Τα συμφέροντα τα επιχειρηματικά είναι τεράστια. Εννοώ πάντα τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα. Και εμείς αυτά πρέπει να υποστηρίξουμε. Ντάξει. Έχει κακώς εννοούμενα συμφέροντα. Υπάρχει και μαύρη αγορά, υπάρχει και παραεμπόριο. Αυτό είναι άλλη κουβέντα όμως. Η έκθεση αναδεικνύει τις καινοτομίες και στις υπηρεσίες και στα προϊόντα που έχουμε ανάγκη. Ταλανίζουν τον αγρότη απίστευτες τελευταία, τουλάχιστον τελευταία πενταετία, δεκαετία. Δεν είναι μόνο η τούτα αψολούτα και όλα αυτά που έχουμε, τη Θεάκη Λίδωση κτλ. Έρχονται συνεχώς και μεταφέρονται και από τα υβρίδια, και δεν είμαι ο ειδικός για να ξέρω ακριβώς τους λόγους. Άρα είμαστε αντιμέτωποι σε μια κατάσταση που ούτως ή άλλως έχουμε ανάγκη μέσα από τέτοιου είδους εκθέσεις και συνεννοήσεις και συνεργασίες να βρούμε συνολικά η παραγωγή, η περιφέρεια, οι συνδετημόνες με ποιους θα πρέπει να συνεργαζόμαστε. Ούτως ώστε να γίνεται έτσι, να υπάρχει. Και ενώπιν να προδώσω λίγο παραπάνω για την αναγκαιότητα αυτή, ότι είναι περίεργο για μένα ως φοροτεχνικός και οικονομολόγος να γίνεται τώρα, μετά από τόσους μήνες κορονοϊού, λόγος για αυτά που σίγουρα πολλοί από εμάς τους οικονομολόγους και άλλων τομέων ανθρώπων και κλάδων είχαν τονίσει εξ αρχής, ότι ο COVID, ο κορονοϊός, θα δημιουργήσει απίστευτες στενότητες στους πόρους για την παραγωγή. Πόροι δεν είναι μόνο ο σπόρος, το νερό, το έδαφος και τα ανθρώπινα χέρια. Αρρωστούν και αυτά. Βλέπετε ότι είμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια, μάλλον αναδεικνυόμενη κρίση που έχει εμπολής και μια χειραγώγηση. Πάμε να δύο κουβεντούλες αυτό, επειδή το έθιξα και προηγουμένως με τον κύριο Δουλούμη. Βλέπουμε μια σειρά ανατιμήσεις βασικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για παγκόσμια διατροφική επισφάλεια ή αν, διότι αυξάνονται οι πρώτες ύλες αυξάνονται κλπ.
Πού βλέπετε να τελειώνει αυτό, ή ότι πώς λένε, δεν μονιμότερο του προσωρινού έχουμε αυξήσεις στο ρεύμα, μόλις συνεπάγεται για την παραγωγή τώρα. Έχουμε αυξήσεις, ξέρω εγώ, σε πολλά είδη πρώτης ανάγκης, στα, από τα λοιπάσματα μέχρι, ξέρω εγώ, τις σωληνώσεις, σωλήνες, νάιλον και λοιπά που λέγαμε και πριν. Πού θα κάτσει αυτή η μπήλια, έτσι, λοιπόν, με την οφείλω να είμαι οικονομική σας... Καταρχήν σαν οικονομολόγος και μετά θα προσθέσω και την άποψή μου, ταυτόχρονα μάλλον, και ως την περιραίους ατμόσφαιρα που αντιλαμβάνομαι ως αντιπεριφερειάρχης. Καταρχήν όσον αφορά το θέμα της παγκόσμιας παραγωγής αγαθών για τον επισιτισμό 8 δισεκατομμυρίων που έχουμε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ναι. Τώρα είναι πάνω κάτω, λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Μπορεί να κάνω λάθος. Όμως αυτή τη στιγμή η Ινδία έχει ξεπεράσει πληθυσμό το 1,2 εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Η Κίνα πλησιάζει τα 2 δις. Έχουμε λοιπόν δύο μόνιμους παράγοντες που από τότε που σπούδαζα οικονομικά θυμούμε. Την παραγωγή αγαθών σε σχέση με όλα όσα μπορεί να διαμηθεί στο μυαλό του καθενός σε σχέση με την παραγωγή όπλων, πολέμων κτλ. Αυξάνεται ο πληθυσμός του πλανήτη, αυξάνονται οι επισιτικές ανάγκες. Ήρθε και ο κορονοϊός από τα τέλη του 2019, περάσαμε όλο το 20, οδεύουμε να κλείσουμε το 21, χωρίς ακριβώς να γνωρίζει με ποιες συνθήκες θα γίνει ρουτίνα και καθημερινότητα, ενδεχομένως αργότερα και μετά από κάποιους μήνες το εμβόλιο. Ήδη γίνεται ομιλία και 14 Σεπτέμβρη ανοίγει, ανοίγει η τρίτη δόση. Τι θέλω να πω. Ότι η παραγωγή αγαθών, όπως τη γνωρίζαμε τις προηγούμενες δεκαετίες και προς τα πίσω, δυστυχώς συνεχώς δυσχεραίνεται. Αν πάμε σε τοπικά επίπεδα, μόνο μια μικρή αναφορά. Δέστε πόσους τόνους αμύγδαλα η χαρούπια έβγαζε, παράδειγμα, η κρυσά. Αναφέρομαι επειδή ακόμα εκεί έχει λίγα αμύγδαλα, με επιτρέπουν όλοι να πω ότι όλο το Λοτολασίθι είχε αμύγδαλα. Έτσι. Ποιος ασχολείται, πώς καλλιεργεί. Αλλάξαν οι συνθήκες, όχι οι διατροφικές βέβαια, γιατί αυτά τα θέλουμε όλα όσον αφορά τη διατροφή μας και ξέρουμε την αξία της πραγματικής παραγωγής. Αλλάξαν όμως και οι απαιτήσεις μας απέναντι από το ποιος θα δουλέψει να μας ταΐσει. Και οφείλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν επιθυμεί η σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινότητα, στον ίδιο βαθμό που πριν από 20, 30, 40 χρόνια επιθυμούσε, την εργασία τη χειρονακτική. Όλοι αποφεύγουν, να μην πω ωστή, να βάλουν τα χέρια τους να δουλέψουν. Όλοι ζητάμε, έτσι δεν εξαιρώ τον εαυτό μου και το περιβάλλον μου, ή δυνατόν θέση γραφείου, ή δυνατόν θέση υπηρεσιών. Να μην λερωθούμε, να μην τριφτούμε, να μην. Αυτή είναι μια νοοτροπία τώρα 50 χρόνων όμως. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και... όμως δυστυχώς αναπτύσσεται συνεχώς. Και υπάρχει τώρα το επιπλέον φαινόμενο. Υπάρχουν μεγάλες σε κάθε χώρα προσβολές την υγεία των ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο. Έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη. Αυτοί οι άνθρωποι που είτε όποιος θέλει να κάνει μια σωστή αναφορά αριθμητικά θα δει, πολλοί από αυτούς ασχολιόταν με τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα. Οι συναλλαγές και οι τρόποι εργασίας σε κάθε περιβάλλον είναι πλέον δύσκολοι. Άρα και ένας-ένας, αν φοβάται περισσότερο για την υγεία του, δεν θα πάει να δουλέψει ούτε καν στην εξαγωγή. Τη Ιεράπετα ή στο Θερμοκήπιο. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητός. Υπάρχει λοιπόν από τη μια έλλειψη πραγματικά στον πρωτογενή τομέα και στο μεταποιητικό ανθρώπων που πρέπει να βάλουν τα χέρια τους και μετά το μυαλό τους. Πάντα πρέπει να το βάλουν. Πρώτα το μυαλό. Αυτή η απροθυμία έχει πολλούς παράγοντες που μπορούν να μιλάμε ώρες. Απ' την άλλη πλευρά, είπατε πολύ σωστά και εδώ συνδέω και την θεσμική ιδιότητα του αντιπεριφερειάρχη. Οι πρώτες ύλες παράγονται με ενέργεια κυρίως και με διαδικασίες οι οποίες χρειάζονται και ανθρώπινο δυναμικό και καινοτομία και επιχειρηματικότητα για να μειώνεις τα κόστη ενδεχομένως. Δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτό. Παρά το ότι θεωρητικά η δόμηση έχει μειωθεί σε σχέση με άλλες περιόδους, παρά τα αυτά υπάρχουν χώρες προηγμένες οι οποίες έχοντας χρήματα να διαθέσουν αγοράζουν τεράστιες ποσότητες εκείνων των δομικών υλικών που δεν είναι μόνο τσιμέντα, σίδηρα, είναι και γυαλί και άλλα νεότερα στοιχεία. Όταν λοιπόν έχουν τη δυνατότητα και είναι συγκεκριμένη και περιορισμένη η παραγωγή, προφανώς υπάρχει ανατίμηση. Και μπαίνει μέσα στη διαδικασία της καθημερινότητάς μας, κυρίως γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο, τα αγαθά που εμείς κυρίως στην καθημερινότητά μας έχουμε ανάγκη. Ξεκινώντας από τα βασικά αγαθά, το γάλα και όλα αυτά. Παρήγορο είναι ότι για τους συνοτρόφους μας φέτος θα απολαύσουν τιμές στο γάλα που αρχίζουν να πιάνουν την πραγματικότητα, είναι μακριά ακόμα. Αλλά το ευρώ και πάνω το έχουν εξασφαλίσει. Ως λογιστής μπορώ να σας πω το 16, 17, 18 πουλούσαμε ένα κιλό γάλα
όσο το μισό μπουκαλάκι των 45, 60, 55 λεπτά. Από τη μια καλό, γιατί θα έρθει χρήμα στο φτηνοτρόφο μας. Απ' την άλλη, όμως ο καταναλωτής δεν ξέρουμε πόσο θα μπορεί σωστά. Να το πάρει. Επίσης υπάρχουν και άλλα αγαθά που σίγουρα θα ανατιμηθούν, γιατί προστίθεται μέσα η ενέργεια και άλλα. Το να κάνεις μακαρόνια, ρύζι να τα επεξεργαστείς, δεν είναι μόνο να τα παράξεις, είναι και να τα επεξεργαστείς. Όλοι λοιπόν οι παράγοντες δεν δείχνουν νότα αισιοδοξίας ότι μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς ανατιμήσεις. Βεβαίως εδώ υπάρχει και χειραγώγηση, γιατί υπάρχουν αγαθά τα οποία είμαστε εξαρτημένοι. Είτε αυτή είναι η Coca-Cola, είτε είναι ο καφές, να τα λέμε απλά και ξεκάθαρα. Οι φημολογίες ότι ο καφές θα πάει 5 ευρώ έχει μια προετοιμασία του κοινού για να το αποδεχτεί. Προφανώς είναι ένα αγαθό το οποίο η εξάρτηση στο παγκόσμιο χρηματιστήριο παίζεται ο καφές αυτή τη στιγμή και το γνωρίζουν οι σύμπαντες. Και το σιτάρι και το καλαμπό και αυτά τα αγαθά. Εμάς θα πρέπει να μας βάλει σε μεγάλη περίσκεψη. Πώς αλλάζουμε το μοντέλο το παραγωγικό μας σε αυτή τη χώρα που είχε παλιά τη δυνατότητα να παράγει τα πάντα. Εδώ είναι οι προκλήσεις και εδώ πραγματικά οι απαντήσεις δεν έχουν μέχρι τώρα δοθεί. Ούτε και συντονισμός υπάρχει σε κεντρικό αλλά και σε περιφερειακό και ενδοπεριφερειακό συνολικό πλαίσιο. Εμείς κάνουμε ενέργεια σαν περιφέρεια Κρήτης μέσω της αγροτοδιατροφικής να κάνουμε πράγματα. Δεν αρκεί. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική. Γιατί θα το πω ξεκάθαρα και λαϊκά. Όσο κανείς έχει αυτάρκεια ή έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον ορισμένα από τα αγαθά του να τα έχει στη χώρα του, τόσο περισσότερο ήσυχος είναι συνειδησιακά και περισσότερο χρόνο διαθέτει για τις υπόλοιπες αναζητήσεις, για την εξέβρεση άλλων πόρων για να πάει μπροστά ο τόπος. Είμαστε μια χώρα εισαγωγή. Άρα πραγματικά δεν αισιοδοξώ ότι θα αποφύγουμε τις ανατιμήσεις. Και προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα, τα οποία περιμένω να ακουστούν, γιατί προφανώς η κατεύθυνση του ποια θα είναι. Να απαλύνει όλο αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος ότι έρχεται. Να. Λοιπόν, μεγάλο θέμα και δεν ξέρω τώρα, μας έχει λείψει αυτή η οικονομική ανάλυση, να το πω κι αλλιώς, που κάναμε συχνά και μας δίνατε έτσι ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Οι ανατιμήσεις και η ακρίβεια είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν ξέρω πώς μπορεί ενδεχομένως να το κάνουμε μονοθεματικό. Πάμε λίγο, επειδή έχω πολλά θέματα να βάλω στο τραπέζι. Μόνο μια μικρή νύχτα μπορώ να κάνω σε αυτό και να πείτε τα άλλα. Το να αναφερθούμε για τους λόγους και τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες μάλλον, που αυτή την περίοδο έρχονται, υπενθυμίζω κάτι. Ότι όσα χρόνια τουλάχιστον παρακολουθώ τα κοινά και την κοινωνία, δηλαδή από 15 χρονών μπορώ να πω και πιο πρώτα, πάντα όταν άνοιγαν τα σχολεία. Ήταν ένα μόνιμο, θα έλεγα, φαινόμενο. Άρχισαν να ανεβαίνουν όλα. Από την τσάντα του μαθητή, το μολύβι, το στυλό, μέχρι οτιδήποτε συνόδευε την έναρξη της νέας περίοδου. Μέσα σε αυτά προστέθηκαν οι τεράστιες ανατιμήσεις που δεν αναφέρθηκα προηγούμενος στα δημόσια έργα. Δημόσια έργα, όσον αφορά τις ανατιμήσεις, είναι σε κίνδυνο και επαναξιολογούνται. Δηλαδή, απλά και λοιπόν, κατανοητά. Παρένθεση. Τώρα, επειδή το είχαμε πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε μια συζήτηση με τον κύριο Παπαδάκη, ότι υπάρχει θέμα με τον εργολάβο για την προσαγωγό λόγω ανατιμήσεων, αυξήσεων τέλος πάντων, που σε κατάλαβα στις σωλήνες αυτές που θα έρθουν. Ξέρουμε κάτι για να το προσθέσουμε σήμερα στην κουβέντα? Και εγώ έχω λάβει μέρος σε επικοινωνίες και παλαιότερα περισσότερο από 2 μήνες. Έτσι όμως σωστά έκανε την ενημέρωση ο κύριος Παπαδάκης. Δεν υπάρχει σε αυτή την φάση, πέρα από την καθυστέρηση των ανατιμήσεων, τα σχετικά θέματα που βάζουν οι εργολάβοι συνολικά. Η πολιτεία τα αντιμετωπίζει κεντρικά. Και δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη εργολαβία. Και άλλες εργολαβίες οι οποίες είχαν σχετική χρονική εμπλοκή και ζήτησαν παρατάσεις γι' αυτό, διότι οι ανατιμήσεις οδηγούν πολλές φορές σε έτοιμες εργολαβίες την παρέτηση του εργολάβου. Γιατί γίνεται αυτό? Βλέπει, έχει μια εγγυητική αποστολή. Αν το έργο είναι τεράστιο και η εγγυητική και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, και άρα θα μπει μέσα, να το πούμε απλά, θα ζημιωθεί δηλαδή, προτιμά να χάσει ακόμα και την εγγυητική του επιστολή και να δηλώσει ότι δεν εκτελώ το έργο. Δεν συμβαίνει αυτό και δεν θα τα αφήσουμε ούτε σαν περιφέρεια, ούτε σαν τοπική αυτοδιοίκηση όπου χρειάζεται. Και ήδη περιμένουμε και βελτιώσεις νομοθετικού χαρακτήρα που να μπορούμε συμπληρωματικά να λειτουργούμε. Για το φράγμα όμως μπορώ να σας πω ξεκάθαρα, είπα τη στρατηγική της κυβέρνησης σήμερα, διότι αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ΒΟΑΚ. Μην νομίζετε ότι το αρχικό κονδύλι που έχουμε πει θα είναι περίπου 2 δις, άλλη κουβέντα, θα μείνει εκεί. Όταν αρχίσουν τα πανηγύρια με τις απαλωτριώσεις και τις εισαγωγές όλων αυτών που πρέπει να αγοραστούν, δεν θα φτάσουν. Το γνωρίζουμε. Όμως είναι άλλη κουβέντα. Για το φράγμα δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι που να με ανησυχεί σαν αντιπεριφερειάρχης από όλες τις συζητήσεις. Το έργο δεν θα εκτελεστεί ίσα ίσα
που έχουν ανακοινωθεί σε συγκεκριμένους χώρους και εκείνοι για τους οποίους θα περάσουν από τα χωράφια τους. Ναι. Και η κατεύθυνση και η προσπάθεια άλλων είναι να το αρχίσουμε να βλέπουμε ότι εκτελείται. Προφανώς με καθυστέρηση. Το σκάψιμο, τέλος πάντων. Ναι. Για να δούμε, θα δούμε τώρα. Το αναφέρομαι στο συγκεκριμένο ναι, και πολλά ναι. άλλα μια που μου δίνεται ευκαιρία. Μεγάλη αγωνία. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ έτσι την. Κοιτάξτε όμως, να με εντυπωσιάσω λίγο την αγωνία, αν μου επιτρέψει Μαρία, μια παρατήρηση. Ναι, πείτε μας. Να την πω την παρατήρηση. Ένα έργο της οδικής ασφάλειας της Κρήτης αξίας 35 εκατομμυρίων για όλη την Κρήτη με συγκεκριμένες παρεμβάσεις βάσει μιας μελέτης που μας είχε κάνει η εταιρεία Εγνατή ΑΕ και την είχε αναθέσει περιφέρεια πριν από 6 περίπου χρόνια άρχισε και εκτελείται. Για τον ομό Λασιθίου είναι 7,5 εκατομμύρια. Υπήρχαν συζητήσεις και καθυστερήσεις από διάφορες ενστάσεις πρώτου και δεύτερου κτλ. Μπήκε όμως σε φάση υλοποίησης που σημαίνει ότι ακόμα και αν έχουν προτρεχτεί κάποιες διαδικασίες, έχουν ξεπεραστεί, ούτως ώστε ο εργολάβος σε κάποιους συμβιβανούς να μπορεί να πληρωθεί. Και από αυτό το έργο ήδη εκτελούνται τμηματικά, προς τον ομό Λασιθίου τώρα μπήκαν και θα έχουμε μέχρι και τέλος του 20 και του 22, 21 και 22 να εκτελούνται και από αυτήν την εργολαβία σε όλο τον ομό σημαντικές παρεμβάσεις. Ωραία. Πείτε μου και μία κουβέντα μόνο για το ΒΟΑΚ, τα κομμάτια. Αυτά που όπως έχουμε ξαναπεί και θυμάμαι μαζί κύριε Γουλδάκη είναι όριμες οι μελέτες. Ας πούμε το κομμάτι αυτό πριν την μεταβολή αλλαγή στο σχετικό Υπουργείο. Για διότι όσον αφορά και τον εκρεθήμουνου, τον Μανώλη τον Κεφαλογιάννη, είχαμε ξεκινήσει και παρουσιάσει ο ίδιος ως αρμόδιος υπουργός, μετά και την παρουσίαση 28 Μαΐου από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας στα Χανιά, λεπτομέρειες που βοήθησαν να ξεδιπλώσουμε όλες τις λεπτομέρειες και για τον ομό Λασιθίου. Δηλαδή, έγιναν αρκετές συνεδριάσεις και των οργανισμών ανάπτυξης Κρήτης, αλλά και παρουσία του ίδιου του κυρίου Κεφαλογιάννη περίπου προ 1,5 μήνα στο Ηράκλειο, αλλά έγινε και την περασμένη μόλις Δευτέρα, στην οποία και συμμετείχα. Έχουν προχωρήσει σημαντικά πράγματα. 2 Αυγούστου υπάρχει σχετική νομοθεσία, την έχουμε ήδη δημοσιεύσει, αν δεν την ξαναδημοσιεύσουμε, όπου με τις προσπάθειες που είχε τότε ο κύριος Κεφαλογιάννης, και οφείλω να το πω, και με τις πιέσεις που είχε δεχτεί από τον ΟΑΚ και από όλους τους ΟΑΚ τους συνδετημόνες, είχε ξεκαθαρίσει το ζήτημα του τρόπου χρηματοδότησης για τα τμήματα του νομού Λασιθίου. Σε εκείνη λοιπόν την διαταγή της 2/8 ξεκαθαρίζει ότι τα έργα του νομού Λασιθίου θα εκτελεστούν ως δημόσια έργα. Αυτό το άρα θυμάμαι, και το ξέρουμε αυτό. Απαλήφεται αυτό. Προσέξτε, είναι σημαντικό. Γιατί δημόσια έργα σημαίνει για τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Ήδη λοιπόν, όσον αφορά την εξέλιξη των έργων, θεωρούμε ότι στο Λασίθι για τα κομμάτια που είναι από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη και από τη Νεάπολη μέχρι και τη Χερσόνησο, με συγκεκριμένες αντιδράσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με το πώς θα χειριστούμε τα όμβρια νερά που ενδεχομένως θα έχουμε θέματα με την κατασκευή του Βόρειου Δουκάξονα, έγινε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα και είδαμε τα 40 σημεία τριβής από τα Χανιά μέχρι και τη Χερσόνησο. Λέω μέχρι και τη Χερσόνησο γιατί θα υπάρξει και δεύτερη, μετά την ολοκλήρωση και των μελετών που προχωρούν και για τον ομό Λασιθίου, θα υπάρξει και άλλη συνάντηση που θα διευκρινίσει όλα τα σημεία τριβής του ομού Λασιθίου που είναι αρκετά. Ένα παράδειγμα, αναφέρω ας πούμε πώς θα χειριστούμε το θέμα της απαλωτρίωσης, της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας από κατοίκους του οικισμού του Καβουσίου. Άλλα ζητήματα έχουμε να τρέξουμε και ήδη από χθες. Έχετε δει ανακοινώσεις που ζητάμε να αποσαφινιστεί και θα γίνει κατά την άποψή μου. Ίσως έχουμε ανακοινώσεις και από τη Θεσσαλονίκη με την έκθεση. Περιμένουμε του τρόπου της οριστικής χρηματοδότησης και των υπολείπων έργων εκτός τα δύο που προανέφερα από ο κύριος Κεφαλογιάννη. Μας είπε ότι θα είναι το δημόσιο Κορβανά. Έτσι. Ξέρουμε όλοι ότι η σύμπραξη θα είναι Χερσόνησος Νεάπολη και από δημόσιο Κορβανά το Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τα υπόλοιπα περίπου δεν είναι περισσότερα από 550 εκατομμύρια τα υπόλοιπα. Δηλαδή, καλό χωριό για να φτάσουμε Παχιάμο τα δύο έργα είναι 120 εκατομμύρια και περίπου 250 έως 270 από το Καβούσι μέχρι τη Σιτία και από τον Παχιάμο μέχρι την Ιεράπετρα είναι 90 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα θεωρούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου, κατά την άποψή μου, την καταθέτω, θα έχουν διασφαλιστεί οι πόροι. Τι σημαίνει διασφάλιση πόρων? Εγγραφή στους προϋπολογισμούς, ούτως ώστε το 2022 να μπορούν να υπάρξουν σχετικές πιστώσεις. Και όποτε ξεκινήσουν. Για να δούμε τι θα δούμε, μακάρι για να σταματήσει εδώ κάποια στιγμή η συζήτηση για το ΦΟΑΚ. Έτσι. Έργο θα το οποίο ξαναλέω έτσι, είναι ακόμα τα σπάργανα όσον αφορά τις εξελίξεις, όμως έχει χυθεί σημαντικό μελάνι. Υπάρχουν αποδοχές το 70 με 80% του έργου συνολικά και αυτό είναι τεράστια επιτυχία για εμάς τους κριτικούς. Τα υπόλοιπα ζητήματα που δημιουργούνται πιστεύω απόλυτα ότι θα επιληθούν στην πορεία των πραγμάτων.
Ωραία. Πάμε τώρα λίγο στους κάθετους δρόμους που είναι και δική σας αρμοδιότητα, τις περιφέρειες δηλαδή, να φτιαχτούν με τις λακκούβες και το κακό αυτό. Το επαρχιακό μας δίπλα. Πού είναι ακριβώς. Τι γίνεται τώρα με αυτό. Γιατί, το λέω γιατί ο κόσμος δεν ξεχωρίζει, δεν μπορεί να ξεχωρίσει και εντάξει δεν είναι και δουλειά του ότι ας πούμε από τα φανάρια και πάνω είναι θέμα της περιφέρειας ας πούμε και από τα φανάρια και κάτω λέω για την Ιερά Πέτρα είναι θέμα Δήμου. Για πάμε τώρα εκεί τώρα κύριε Γουλιδάκη. Τι λέμε. Σε μια μικρή τώρα ενημέρωση για το τι εξέλιξεται ήδη. Έχουμε δύο εργολαβίες σε εξέλιξη. Οι εργολαβίες που είναι σε εξέλιξη, η μία αφορά την περιφέρεια Κρήτης για το παλιό επαρχιακό δίκτυο του νομού Λασιθίου. Είναι περίπου 450.000, ονομαστικά ήταν 1,5 εκατομμύριο και αφορά ασφαλτικά. Από αυτή την εργολαβία ήδη έχουν ασφαλτοστρωθεί τμήματα από Νεάπολη, Νικηθιανό και Νικηθιανό, έξοδο βόρειο δικό άξονα. Έχουν αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ, έχουν κάνει σημαντικές παρεμβάσεις ασφαλτικών από τη θέση Σκηνοσέλη προς το Μόχλος. Σήμερα και εχθές με ενημέρωσε ο εργολάβος, υπάλληλος συγγνώμη, του εργολάβου, ότι εκτελούν προεργασίες και ενδεχομένως σήμερα ασφαλτοστρώνουν στην περιοχή των Μουλιανών. Η εργολαβία αυτή περιλαμβάνει και την ασφαλτόστρωση της παχίας Άμμου. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτη εικόνα με το που μπαίνεις μέσα στο χωριό. Εντάξει, έχουμε πάρει όλες τις σχετικές εγκρίσεις. Η τελευταία έγκριση από την αποκεντρωμένη καθυστέρησε γιατί αφορούσε την κυκλοφοριακή σήμανση και ρύθμιση. Συνεργασία δηλαδή τροχέας, αστυνομίας, κατοίκων κτλ. Φορέων για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε και αυτό το έργο. Αυτό το έργο και με τη δική μου σύμφωνη γνώμη για να γνωρίζει και ο κόσμος της τοπικής κοινωνίας και όπου τους άλλους ενδιαφέρει, είναι στην κατεύθυνση να αποφορτιστεί η κυκλοφορία που αυτή τη στιγμή υπάρχει και είναι έντονη. Δηλαδή, θα εκτελεστούν όλα τα άλλα τμήματα που έχουν να κάνει και προς το Σίσι Μίλα το Βραχάσι, μέσω Λατσίδας, από Νεάπολη Λατσίδας, Σίσι Μίλα το Βραχάσι, όλες οι παρεμβάσεις που έχουν προβλεφθεί. Θα γίνουν και άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις εκτός αυτής της παχιάς άμμου ακόμα. Να περάσει το χρονικό διάστημα, να αδειάσει λίγο, να αποφορτιστεί λίγο ο δρόμος και θα προχωρήσουμε και σε αυτή την ασφαλτόστρωση. Γιατί θα σας ρωτούσα, γιατί δεν έγινε αυτό άνοιξη καιρού και γίνεται τώρα, να σας πω γιατί δεν έγινε άνοιξη καιρού. Αυτή η εργολαβία, για όσους θέλουν να γνωρίζουν και να παρακολουθούν πράγματα, ξεκίνησε το 2018 με αρκετή πίεση και από την προκάτοχό μου, την κυρία Πελαγία Πετράκη. Υπήρχε μια διελκυστίδα χρόνια. Τίνος είναι αυτός ο δρόμος. Δεν θα μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Εμείς αναλάβαμε την ευθύνη από το 2019 να προχωρήσουμε σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη μας. Είναι βόρειος άξονας, περνάει μέσα από τον οικισμό. Ναι, οι νομοθεσίες υπάρχουν και λένε αυτό που είπατε κι εσείς, ότι από ταμπέλα σε ταμπέλα, ας πούμε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ευθύνες έχουν οι Δήμοι. Όμως εμείς συνεργαζόμαστε με τους Δήμους και έχει ξαναγίνει αυτό. Να υπενθυμίσω ότι αυτά τα αυγά τα σπάσαμε και πέρυσι στο οροπέδιο Λασιθίου. Κάναμε ασφαλτοστρώσεις μετά από χρόνια. Όλο το οροπέδιο είναι ασφαλτοστρωμένο. Και με εργολαβία του Δήμου και με εργολαβία της αντιπεριφέρειας που είχε ξεκινήσει, οφείλω να το λέω, και την προκάτοχό μου. Είχαμε προβλήματα μέσα στους οικισμούς. Τα θυμάμαι αυτά και στο Μαρμακέτο και στο κάτω μετόχη κλπ. Τα ξεπεράσαμε με μια συνεννόηση και ασφαλτοστρωθήκαμε. Οπότε το ίδιο θα γίνει και εδώ τώρα. Υπάρχουν προβληματάκια. Να σας πω γιατί. Γιατί προφανώς υπάρχουν φρεάτια, υπάρχουν υπόγειες εγκαταστάσεις και του βιολογικού καθαρισμού και οπτικών ινών. Θα πρέπει να γίνει προσεκτικά μια διαχείριση, φρεζάρισμα σε ένα τέτοιο βάθος που θα επιτρέψει να μην έχουμε αυξομοιώσεις. Γιατί οι κάτοικοι αντιδρούν. Να ξέρετε ότι ένας κάτοικος να πει μου καβαλίκεψε στο πεζοδρόμιο, πρέπει να σταματήσουμε. Οφείλω να γίνουμε κατανοητός. Υπάρχει λοιπόν ακόμα και το εξής, ότι η περιφέρεια κεντρικά σε αυτή την εργολαβία πιστεύω ότι θα καταφέρει να ολοκληρώσει όλη την ασφαλτόστρωση αμέσως ψηλά από την εκκλησία του Νεκροταφείου, το πέταλο όλο μέχρι και περίπου στην κάμερα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός μας. Υπάρχουν ζητήματα σε συνεννόηση με το Δήμο της Ιεράς Πέτρας και τεχνική του υπηρεσία. Θέλουμε να τα ξεπεράσουμε, ούτως ώστε να μην γίνει μόνο το κομμάτι που προβλέπει η περιφέρεια, που προβλέπει ψηλά από την εκκλησία μέχρι σχεδόν την είσοδο που αρχίζουν τα φρεάτια. Η στόχευση και του Περιφερειάρχη και η μόνη όλων είναι να κλείσει όλο αυτό το κομμάτι μέσα από την παχιά μου. Και νομίζω θα το καταφέρουμε σύντομα. Ωραία. Πάμε τώρα σε άλλη. Για να πω ακόμα, να συμπληρώσω κάτι, ότι αυτή είναι η μία εργολαβία. Η άλλη εργολαβία που αφορά βελτιώσεις επαρχιακών δρόμων της ενότητας Λασιθίου είναι τα 7,5 εκατομμύρια που είπα προηγουμένως. Ήρθαν προς τα σύνορά μας, τι θέλω να πω, από πλευράς
της εργολαβίας που μας αφορά περίπου 7,5 εκατομμύρια. Οι παρεμβάσεις μας σε όλο τον ώμο Λαστείου. Όποιος έχει πάει η οροπέδια την πλευρά του Ηρακλείου θα δει ότι από τις πλευρές του Ηρακλείου, Μοχός, Παναγία Κερά, τα τμήματα αυτά έχουν ήδη ασφαλτοστρωθεί εδώ και μήνα. Προς τα όρια του νομού Λαστιθίου έρχεται η εργολαβία τώρα με πολλές παρεμβάσεις οι οποίες θα διαρκέσουν και το επόμενο διάστημα του 2021, αλλά σίγουρα θα έχουμε και το 2022. Πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις βάσει της μελέτης Εγνατίας. Υπάρχει αυτή τα σημεία που μπορούμε να τα δώσουμε κάποια στιγμή στη δημοσιότητα να ξέρουν πού θα εκτελεί αυτή η εργολαβία. Είναι παράλληλες εργολαβίες. Mm. Και αυτές τις ημέρες, να ενημερώσω ακόμα τον κόσμο από την αντιπεριφέρεια, ασφαλτοστρώθηκε από συγκεκριμένη εργολαβία ένα τμήμα της περιοχής Καπίστρη Κεντρή. Προβληματικό. Δικό σας είναι αυτό το τώρα κομμάτι. Πώς? Αυτό το κομμάτι είναι δικό σας, δηλαδή από Κεντρή. Ναι, είναι ευθύνη μας. Είναι ευθύνη Κεντρή Καπίστρη είναι επαρχιακό. Αλλά ξέρω δηλαδή που να ταχώνω, έτσι, γιατί είναι απαράδεκτος. Δεν να τα είναι απαράδεκτος ο δρόμος, λέει είναι ποιοί κόστο απαράδεκτος. Σε κάθε περίπτωση έχει μια παρέμβαση, δεν έχει ολοκληρωθεί. Να. Έχει και άλλα σημεία που χρήζουν και έχουν την ανάγκη βελτίωσης. Και να υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια αυτός ο δρόμος που είναι ευθύνη της αντιπεριφέρειας, να επαναλάβω άλλη μια φορά, έχει επιφορτιστεί βιοτεχνικά, κυρίως με την έννοια των μεγάλων φορτίων, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι εκεί είναι δύο χώροι εναπόθεσης που δέχονται μεγάλη κυκλοφοριακή ροή. Έχουμε υπόψη μας και τις τήσεις των κατοίκων και θα έχουμε και μελλοντική μεγαλύτερη εργολαβία, την προετοιμάζουμε. Εκτελείται αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ από την ίδια εργολαβία. Τεχνικό γέφυρα δηλαδή στην περιοχή του ΚΑΡΤ. Σήμερα είναι εκεί η εργολάβη από χθες και σήμερα θα ξεκινήσουν την κατασκευή μιας γέφυρας που θα βοηθήσει, επέκταση μάλλον, την απορροή των υδάτων στην περιοχή εκεί που πλημμυρίζει. Σωστά, είναι κοντά τα ξενοδοχεία. Και ακόμα να αποφορτιστεί πάλι η κυκλοφοριακή φόρτιση που υπάρχει από την Ιερά Πέτρα προς το Μύρτος, γιατί είναι πανέτοιμο, έχει αναδειχθεί ο εργολάβος και θα ξεκινήσει η αποκατάσταση όλης της υποσκαφής και της κατασκευής του τυχείου εκεί στην κατηφόρα προς τις Κοπάνες, Αμουδάρες και τα λοιπά προς το Μύρτος. Και η ίδια εργολαβία, να αναφέρω ξανά, την περιμένουν και στην περιοχή του Σελακάνου, θα αποκαταστήσει και το τυχείο της γέφυρας Αγίας Παρασκευής, που εργολάβος ο ίδιος, ο κύριος Μαλιαράκης, έχει αναλάβει στην περιοχή ως υπεργολάβος του κυρίου Βενετάκη, εκτελεί αυτό το έργο. Αυτά είναι που τρέχουν τώρα. Εδώ για το Μεραμπέλο υπάρχει ακόμα ένα έργο που φαίνεται να δείχνει ότι αρχές του 2022 θα εκτελείται. Είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους που δεν αγγίχτηκαν εδώ και πάνω από 4 δεκαετίες. Α, έχουμε δουλειά και θα τα ξαναπούμε αυτό. Θέλω πάμε να, λίγο πω, να προσθέσω ακόμα κάτι, ότι με το που κλείσει η περίοδος αυτή η τουριστική, ο εργολάβος έχει ήδη προετοιμάζει δερμένοι μηχανές για να ασφαλτοστρώσει την Ελούντα. Είχε αναδειχθεί, υπάρχει, είναι εγκατεστημένα τα πάντα και μπορούμε να ξεκινήσουμε περίπου αρχές Νοεμβρίου να κλείσει το τουριστικό, να περιοριστεί η κυκλοφοριακή φόρτιση. Ωραία. Πάμε λίγο και στις εργασίες εν ώψη φθινοπόρου. Και δεν είναι άλλος από τον καθαρισμό ρεμάτων. Έτσι κάθε χρόνο ξεκινάτε από νωρίς, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Εδώ τώρα θα επιτρέψεις την... Μαρία να κάνω ένα σχολιασμό. Ναι, δεν σταματήσαμε ποτέ από τον Ιούνιο του 2019. Εννοώ μετά τις μεγάλες καταστροφές του Απριλίου του 2019. Οφείλω να το λέω να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί θέλει και λίγη υπομονή ακόμα από την πλευρά μας και διάθεση για να το συνεχίσουμε. Από το 19 περίπου Ιούνιου μετά τις καταστροφές, άμεσα, Απρίλιο ήταν οι καταστροφές, 6 Απριλίου του 19, με το που στραγγίσανε λίγο οι λάσπες και τα νερά, αν το πω απλά και κατανοητά, ξεκινήσαμε μια υπερπροσπάθεια με λίγους πόρους και μέσα και με την ενίσχυση του ίδιου του Περιφερειάρχη. Τι οφείλω να λέω τα πράγματα. Υποσχέθηκαν τότε 1 εκατομμύριο στη Σιτία, προηγούμενη κυβέρνηση, και 1 εκατομμύριο στην Ιερά Πέτρα. Ρωτήστε τους δημάρχους αν τα πήρανε. Όμως με εμείς έπρεπε να βρούμε πόρους. Ο Περιφερειάρχης έβαλε πόρους να μας δίνει εργολαβίες. Πότε 70, πότε 60, πότε 100, πότε 150. Με αυτές τις πολλαπλές εργολαβίες μέχρι σήμερα έχουμε κάνει σημαντικότατο έργο. Υπολείπεται και άλλο. Μπορώ όμως να κάνω μια μικρή αναφορά. Ξεκινώντας από το οροπέδιο που είναι ευκολότερα τα πράγματα, αν και οι λίνιες έχουν ακόμα πρόβλημα. Οι λίνιες είναι τα χαντάκια, τα παλιά, τα κατασκευασμένα από τους ενετούς. Έχουμε καθαρίσει αμέσως από το Μαρμακέτο όλο τον ποταμό μέχρι τη Βυδιανή. Δεν είχε ξαναγίνει, έγινε. Με εργολαβία που εκτελέστηκε και ολοκληρώθηκε. Έχουμε και ακόμα εκεί δουλειά. Εδώ στο Μεραμπέλο, για να έρχομαι προς άλλες περιοχές, μεγάλα ρέματα όπως ο καλός ποταμός, αυτό που βγάζει στον Μπούφο, ο ίδιος ο ποταμός που περνά μέσα τον Άγιο Νικόλαο που είχε στίες
από κουνούπια μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έχουν καθαριστεί ο ποταμός της Κρυψάς, όλοι αυτοί καθαρίστηκαν και θα συνεχίσουν να καθαρίζονται. Στη Σιτία δεν έχει σταματήσει και συνεχίζονται. Ο Δήμαρχος Σιτίας μας δίδει και μια συμπληρωματική εργολαβία. Θα χρειαστούν ίσως επιπλέον άλλες 30.000. Έχω τέτοια δυνατότητα εκ του νόμου και δεν βλέπω πώς θα συνεχίσει να καθαρίσει και ο Παντέλιος, Κλαβεδιάκος και όλα. Ιερά Πέτρα τώρα. Ανάληψη, κουτσουράς και τα λοιπά καθαρίστηκαν πέρυσι σε ικανοποιητικό βαθμό. Έχω κάποιες αναφορές ότι πάλι ένα ρέμα θέλει ξανακαθάρισμα. Θα το δούμε ενεφέτο. Να υπενθυμίσω ότι από το Δασάκι μέχρι και πέρα το Γούδουρα είχαν όλα καθαριστεί πέρυσι. Όλα. Κανένα δεν είχε μείνει. Και το ρέμα Κουτσουρά και το ρέμα στο Δασάκι και το ρέμα του Άσπρου Ποταμού και το ρέμα το μεγάλο της Λαγκάδας. Απίστευτες ώρες δούλεψαν συνεργεία να το καθαρίσουν. Αλλά και στο Γούδουρα. Στην Ιερά Πέτρα αυτή τη στιγμή έκαναν καθαρισμούς και είναι ακόμα. Τώρα φτάνουμε εκεί. Πέρυσι να υπενθυμίσω ότι έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στη Νέα Ανατολή μέχρι το Μύρτος. Οι πρόεδροι μπορούν να σας τα αναφέρουν. Καθαρίστηκε με ρίσκο, όχι πολιτικό τόσο, να έχω και καμιά ποινή, έτσι. Και με απόφαση του γραφείου μου να αναλάβει την ευθύνη να καθαρίσουμε και τον ποταμό του Στομίου. Καθαρίσαμε και τα άλλα δύο ρέματα της Νέας Ανατολίας, τα γνωρίζω πολύ καλά. Που είναι, ακούστε, γιατί ποιο είναι το πρόβλημα και δεν καθαριζόταν όλα τα χρόνια. Δυστυχώς είναι χαρακτηρισμένες περιοχές Natura. Δηλαδή δεν μπορούσες να κόψεις το καλάμι, παράδειγμα, το καταλαβαίνω καλά. Σε αυτές τις περιοχές ναι. Σε αυτές τις περιοχές ναι, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και είναι δύσκολοι. Και το κυρίως δεν ευωδώνονται από τα σχετικά υπουργεία, ενώ είχαμε κάνει τα σχετικά αιτήματα να μας δείξουν, να μας υποδείξουν τρόπους. Γιατί δεν λένε μην παρεμβείτε. Λένε ναι, καθαρίστε, αλλά προσεκτικά ή τη Natura. Όταν τους λες ότι πρέπει να κάνει ένα καθαρισμό στην Κήτη Βαθή, αυτό το καταλαβαίνουν. Όταν απαγορεύεται τα πρανή, τα καλάμια θα ξανακαβαλικεύσουν, θα κλείσουν. Άρα δεν μας υπέδειχναν τρόπους και έτσι η τεχνική μου υπηρεσία είχε πρόβλημα. Ανέλαβα αυτή την ευθύνη, λέω εντάξει, το πολύ πολύ πάμε σε κανένα εισαγγελέα. Προτιμώ οι άνθρωποι να επιβιώσουν παρά οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Είναι σκληρό αυτό που ακούγεται, αλλά όσο οικολογική συνείδηση και να έχει κανεί. Και καμιά φορά να λαμβάνει το πολιτικό ρίσκο, α πούμε, προ όφελο. Καθαρίσαμε λοιπόν αυτά. Ο Αλέκος ο Παντελάκης ξέρει από το Μύρτος πώς οι άλλοι καθαρισμοί έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, μέσα στην Ιερά Πέτρα, αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι δεν έχει φύγει ο εργολάβος. Βασικά έχουμε δύο-τρία τα οποία είναι επικίνδυνα, έτσι, με Ιρλανδικές διαβάσεις και τα λοιπά. Τα έχουν δώσει αυτά, επανειλημμένα. Αυτά τα έχουμε καθαρίσει, λέτε. Λοιπόν, τα έχετε καθαρίσει. Αυτή τη στιγμή, μέχρι και χθες, τουλάχιστον το Σάββατο νομίζω πήγα, καθάριζαν στην περιοχή του Κεντριού, από το γήπεδο μέχρι πάνω. Οφείλω μερικές παρατηρήσεις. Ας ακούνε και οι συντοπίτες μου και μαζί με αυτούς και όλοι οι άλλοι. Γιατί δεν αλλάζουμε εμείς από τους υπόλοιπους. Να υπενθυμίσω ότι στην ανάληψη, εδώ Μάλια Χερσόνησο, πνίγηκαν και καταστράφηκαν οικίες, καταστήματα κτλ. Αν κάποιος είχε μια σχετική ηλικία και είχε περάσει παλιότερα πριν από 30-40 χρόνια από εκεί, γιατί το έκανα και αυτό πουλώντας υπευτικά για να επιβιώσω, θα είχε δει ότι όλες εκείνες οι ανάντι και κατάντι πλευρές μεγάλων ρεμάτων είχαν κατασκευαστεί. Ωραία σπίτια, βίλες, ξενοδοχεία, τα πάντα. Ολόκληρο ρέμα στην περιοχή, τα τελευταία 800 μέτρα του, θέμα που τώρα απασχολεί τον ΟΑΚ, επομένως και το ΟΑΚ και το Υπουργείο, έχει εξαφανιστεί. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, θα ανοίξω πληγές. Αυτό το ρέμα, οι αυτοψίες που έγιναν, έδειξαν ότι 800 μέτρα, θα το ξαναλέω, είναι στα όρια νομού Ηρακλείου και Λασιθίου. Έχει καταπατηθεί και δεν υπάρχει. Πού θα πάνε τα νερά? Θα τα καβαλικέψει όλα. Ο ποταμός, το ρέμα, το χαντάκι, το ριάκι, όλα αυτά που καταστρέψαμε, κατασκευάζοντα θερμοκήπια, χρόνια τώρα που θα βρουν το δρόμο του. Εμάς λοιπόν η υποχρέωσή μας είναι, και το ξεκαθαρίζω αυτό, όπου έχουμε δυνατότητα μηχανήματος μεγάλου να βάλουμε μεγάλο, όπου έχουμε μικρό να βάλουμε μικρό να καθαρίσουμε. Δυστυχώς παρατηρώ σε όλες τις περιοχές ευθύνης μου στον ομό Λασιθίου παρεμβάσεις ανθρώπινες λανθασμένες, οι οποίες ρέματα που έχουν 8 μέτρα, 10 μέτρα, 12 μέτρα κοίτες σε πολλά σημεία και ξέρει ο Θεός τι κάνει, έρχονται και καταλήγουν να περάσουν μέσα από γουγούς 80 εκατοστών, ενός μέτρου, γεφυράκια ένα μέτρο. Πενθυμίζω πάνω από το Βεζινάδικο στην έξοδο της Ιερά Πέτρας. Μετά από τόσα χρόνια πέρυσι ξεκινήσαμε να το καθαρίσουμε. Και έχει θέμα, γιατί και τώρα ήδη δεν είναι πάνω από 1,5 μέτρο το ύψος, αν δεν κάνω λάθος. Προχθές πάλι σταμάτησα με το έργο που εκτελεί εκεί ο Δήμος για τον αγωγό. Αυτά τα ζητήματα πραγματικά ποιος θα τα λύσει? Αυτές τις καταπατήσεις που έχουν γίνει και αναγκαστήκαμε να εκτελέσουμε αντιπλημμυρικό στην περιοχή του κόμβου Βαϊνιά Κεντρή. Το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό και κάναμε συμπληρωματικό μετά και κάναμε άλλο αγωγό για να το πάμε κάτω το νερό. Ποιος το δει, ποιος πραγματικά δεν θέλει η πολιτεία να το κάνει? Μα πώς θα το εκτελούσε αφού ήδη ήταν όλα χτισμένα γύρω-γύρω
είτε με άδεια είτε όχι. Με άδεια προφανώ. Ποιο έδινε τι άδειε τώρα, οι πολλοδομίε μα. Εντάξει. Καμία αντίρρηση δεν έχω. Αυτέ όμω οι παθογένειε χρειάζονται πραγματικά και συγκρουσιακό περιβάλλον, το οποίο δυστυχώ ή ευτυχώ, για να ακούσουν και οι συμπολίτε, το αποδέχομαι τα σημερινά και σε μηνύματα. Και προφανώς, να ξέρετε, δημόσια τοποθετούμε τώρα. Ναι. Χαίρομαι που όλοι οι πολίτες του Νομού Λαστείου απευθύνονται βεβαίως πολλές φορές με αγανάκτηση, αλλά κόσμια. Διότι πραγματικά πολλές φορές δεν είναι ενήμεροι οι ίδιοι για πολλά ζητήματα και πιστεύουν ότι έχουν δίκιο, ενώ μπορεί να μην έχουν. Όταν τους εξηγήσουμε, αντιλαμβάνονται. Ωραία. Και πραγματικά, οπότε, παρά το ότι υπάρχει λοιπόν συγκρουσιακό περιβάλλον για πολλά μικρά έργα, χαρά στο πράγμα τώρα να πάμε να καθαρίσουμε ένα ποτάμο. Έτσι. Όταν, παράδειγμα, επιστρέφουν και λέει «Μα μου έφραξε το πηγάδι». Ναι. Μα το έφραξε το πηγάδι, το οποίο υψομετρικά από το ρέμα ήταν πιο χαμηλά για να μπορεί να μαζεύει και νερό. Να μην κάνουμε καθόλου το κομμάτι αυτό που στην πράξη το έχει βγάλει το πηγάδι μέσα στον ποταμό. Τι κάνουμε εκεί? Έχουμε ζητήματα. Αυτό λοιπόν που εντοπίζω είναι ότι υπάρχουν τεχνικού χαρακτήρα προβλήματα που δυστυχώς πεντακάθαρα να τα αποδώσουμε όλα τα ρέματα, κάτι που είναι πρόκληση και δεν έχει επιτευχθεί βέβαια. Να ξέρετε ότι αν έχουμε συνθήκες πλημμυρικές του τύπου του περισσινού, που ο δρόμος εδώ κεντρικός από εδώ να πάει μέχρι το κοντά τη Χερσόνησο και να περάσει, είχαν ανοίξει οι ουρανοί, οι καταράκτες του Θεού. Δεν θα μπορέσουν να τα οδηγήσουν αυτά τα νερά στη θάλασσα εύκολα. Δέστε πίσω από το νοσοκομείο. Ποιο ριάκι, ποιο ανοιχτό οχετό θα τραβήξει όλα αυτά τα νερά που μπαίνει πίσω από το νοσοκομείο σε ένα κανάλι το οποίο είναι 1,5 μέτρο ύψος. Και αυτό είναι δικό σας τώρα, κύριε Γουλιδάκη, για καθαρισμό του νοσοκομείου? Επειδή είναι στο ναστικό ιστό, γι' αυτό το λέω. Όλοι οι καθαρισμοί ρεμάτων έχουμε αποκλειστική ευθύνη. Έτσι. Και αυτό. Εκεί πέρα θα ήθελα να είμαι πιο νέος, να μπορώ να μπω ίδιος να το ξαναδώ. Λοιπόν, έχει θέμα να το κάνω έτσι πιο ελαφρύ, γιατί πραγματικά μας ενοχλούν πολύ τηλεφωνικά και καλά κάνουν. Και υπάρχουν ιδιαίτερα στις περιοχές των Λιβαριών. Κάποια υπηρεσία, υπάρχει κάτι που μπορεί να δηλώσει κάποιος ότι ένα ρέμα το να υπάρχει. Να βοηθήσω λίγο τον κόσμο. Σε συνεργασία άριστη με όλους τους Δήμους, αλλά για την Ιερά Πέτρα, μια που έχουμε ακόμα τώρα εκεί αρκετά ρέματα, υπόψη ότι η λεκάνη απορροής ομβρίων της Ιερά Πέτρας είναι μια από τις μεγαλύτερες. Η Τία και η Ιερά Πέτρα έχουν τα δύο μεγαλύτερα ποτάμια. Εγώ δυσκολεύομαι πολλές φορές να καταλάβω ποιο είναι το μεγαλύτερο, αν πούμε του Μύρτους, όσον αφορά τις ροές, ή ο Παντέλης, γιατί τα είδα και τα δύο και τρόμαξα. Θεωρητικά, σύμφωνα με τους επιστήμονές μας, μεγαλύτερες ποσότητες νερού δέχεται από τη Μαρονιά προς τα κάτω, και ο Σκλαβεδιάκος και ο Παντέλης που συνεννώνονται πίσω από το γαλλικό ξενοδοχείο. Και μετά ο ποταμός του Μύρτους που δέχεται τεράστιες ροές. Και από την πλευρά του Μεραμπέλου, εκείνο που βγάλει στον Πούφο και αυτό μέσα στον Άγιο Νικόλαο που μαζεύει από τις λίμνες να κατεβεί όλα. Αυτά βασικά η υπηρεσία πώς κινείται. Ένα άνθρωπο έχουμε, τον κύριο Πάγκαλο. Τον ευχαριστώ πάντα και δημόσια. Συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους αντιδήμαρχους σε συνεννόηση. Και τι κάνει ο πολίτης? Σε κάθε περίπτωση, η κυρία Ρουμελιωτάκη ξέρει τη διαδικασία. Απευθύνονται ενδεχομένως πρώτα, καταγράφουμε, συνεργάζεται άριστα με τον κύριο Πάγκαλο και βάζουμε τις προτεραιότητες πάντα η υπηρεσία. Δεν θέλω να παρεμβαίνω στην υπηρεσία και να λέω θα πάω στη Μαρία και όχι του Κωστή. Ξέρει η υπηρεσία πολύ καλά, προτεραιοποίηση δίνει ο αντιπεριφερειάρχης σε θέματα όπως προανέφερα. Σε περιοχές που είναι Natura και δεν τολμά κανείς να αγγίξει. Θεωρούμε ότι κάναμε κάποιες σωστές παρεμβάσεις πέρυσι που, για τα ρέματα που είναι Natura, και υπενθυμίζω ότι στο νομό Λαστείου έχουμε 17 εκβολές, αλλά ακόμα και στη Ζήρο πάνω έχει περιοχή Natura. Είναι μια μικρή λιμνούλα μέσα στη Ζήρο. Για να κάνουμε εκεί οτιδήποτε χρειάζεται θέλει ένα ειδικό χειρισμό. Η αλικέστηκα το Ζάκρο. Στον Ξερόκαμπο. Έχουμε ιδιαιτερότητες και πολλές ομορφιές, αλλά και πολλές δυσκολίες. Ακριβώς. Και προσπαθούμε και σε άλλες περιοχές. Προσπαθούμε σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και πολλές φορές κατοίκους που οι ίδιοι εξαγριώνται και μας λένε ξεκάθαρα: μην τολμήσετε να αγγίξετε, θα σας σταματήσω. Όταν μιληθούν, όταν συνεννοηθούμε, αντιλαμβάνονται και υποχωρούν. Είναι μια προσπάθεια έναη, δεν θα σταματήσει. Ωραία. Τελευταίο, δεν θα ήθελα να σας κουράσω, αλλά αν και θα ήθελα να μιλήσουμε για τους εργάτες γης. Γιατί φαντάζομαι, ναι, μπορεί να μιλάμε για την Αγκροέξπο, υπάρχουν αλλά υπάρχει κάποια θέμα εδώ. Κοιτάξτε, υπάρχουν νεότερες και αισιόδοξες πληροφορίες, έτσι. Ναι, υπάρχουν, υπάρχουν προθέσεις ακριβώς, γιατί ακόμα σχετική νομοθεσία ξεδιπλωμένη με πλήρη ανάλυση διευκρινήσεις, δεν έχω στη διάθεσή μου, ως φοροτεχνικός μιλάω τώρα. Όμως ξέρω ότι και από τις ειδησιογραφίες που υπάρχουν και ενισχύουν αυτή την προσπάθεια και τα μέσα και οι τοπικοί σύλλογοι και φορείς, είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Εργασίας να βρεθεί τρόπος γρηγορότερης δυνατότητας απασχόλησης για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα προς όλες τις κατευθύνσεις.
νομίζω ότι θα επιτευχθεί. Γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μπορώ να σας ενημερώσω μόλις έχουμε την. Ωραία. Ναι, θα ήθελα έτσι περισσότερα. Να το μέχρι τώρα, ναι, λειτουργούμε με το παλιό νομοθετικό πλαίσιο και οφείλω να ενημερώσω ότι έχει ακόμα θέσεις με το παλιό πακέτο διαθέσιμες και μπορούν, αποστέλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, το παράβολο, τη δήλωση όζε, τις δηλώσεις, είτε ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά, είτε και διαχειρός, δέχεται το τμήμα μετανάστευσης από κάτω Δευτέρα μέχρι και Τετάρτη και εκ του φυσικού. Ωραία. Πάμε δύο κουβέντες για το θέμα του γυροκομείου εδώ της Ιεράπετρας. Είναι γνωστή ιστορία, έχετε κάνει μια παρέμβαση. Τώρα τις προηγούμενες μέρες μου ήρθαν αρκετά μηνύματα, κύριε Γουλιδάκη, ότι έγινε μια έκτακτη γενική συνέλευση που ότι τέλος πάντων είναι παράνομο το ΔΟΣΟΥ, δεν ήταν νόμιμη η έκτακτη συνέλευση, ότι κάτι θέλει να αλλάξει το καταστατικό, έγινε ένα μπάχαλο. Τι γνωρίζετε, πού πάει αυτό το θέμα? Δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση στην οποία θα μπορούσα είτε να σχολιάσω, είτε να προσθέσω, είτε να αφαιρέσω, είτε να υποδείξω, είτε να κάνω οτιδήποτε. Αυτά που άκουσα από ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα, τέλος πάντων. Ναι, οφείλω όμως να είμαι αντικειμενικός και ταυτόχρονα απόλυτα ειλικρινής. Δεν γνωρίζουμε εδώ ως υπηρεσία, ως αντιπεριφέρεια, τουλάχιστον εγώ ίδιος, όσον αφορά διαδικασίες οι οποίες ενδεχομένως να έχουν τη στόχευση της αλλαγής καταστατικού, της δημιουργίας ενός νέου συλλογικού φορέα. Όλα αυτά μπορεί κάλλιστα ένας πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο να τα σκεφτεί. Ούτε και την τώρα, απόφαση τώρα του δικαστηρίου. Τώρα καταθέτω προσωπικές απόψεις ως προτεχνικός. Την απόφαση του δικαστηρίου, αν βγήκε... αυτό το σημαντικό που πραγματικά θα πρέπει να γνωρίζω, εμένα τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί και με τον νομικό μου σύμβουλο ενημερώθηκα εχθές, δεν μας έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει καθαρογραφεί για να κοινοποιηθεί η απόφαση τελικά του Διοικητικού Δικαστηρίου των Χανίων. Άρα δεν μπορώ να ομιλήσω, όχι επειδή δεν θέλω να ομιλήσω, γιατί προφανώς είναι σεβαστές οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Τώρα, ενημέρωση να έχουμε σε επίπεδο ότι ήρθε εδώ μια αντιπροσωπεία, κάποιος του Διοικητικού Συμβουλίου, παλιός, καινούριος, κάποιος ενδιαφερόμενος, να μας πει ότι κάτι γίνεται, ότι υπάρχει μια προσπάθεια συλλογική, να βρούμε τρόπους, να συνεχίσουμε να λειτουργήσουμε. Όχι, δεν έχω τέτοια ενημέρωση επίσημη και δεν ξέρω αν μπορώ να συμβάλλω με κάποιο άλλο τρόπο. Εντάξει, όχι, απλά επειδή υπήρχε αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση μπορώ να προσθέσω το εξής. Έχοντας κάποιος από εμάς είτε ιδιώτης, είτε θεσμικός φορέας, είτε συλλογικός φορέας συγκεκριμένα προβλήματα ανεξαρτήτως χαρακτήρα, δεν είναι αθέμητο να διεκδικεί, να βρίσκει λύσεις, να επιλύσει αυτά τα ζητήματα. Αν λοιπόν, λέω αν, εάν διαμείβεται κάτι το οποίο είναι προς τη θετική κατεύθυνση, στη δημιουργία ενός φορέα που θα μπορεί να λειτουργεί νόμιμα, βεβαίως κάποια στιγμή θα φτάσει το αίτημα και στις αρμόδιες υπηρεσίες της δημόσιας υγείας του νομού Λαστιού. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχω δει κάτι τέτοιο και έτσι οφείλω να ενημερώνω αντικειμενικά και ειλικρινά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω για την πολύ χρήσιμη κουβέντα που κάναμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να κοιτώ για όλα τα παιδιά που δεν πρόλαβα να το κάνω, που ανοίγουν σταδιακά με όλες τις δυσκολίες που έχουμε, ακόμα για όλα τα πρωτάκια. Γιατί πρωτάκια είναι και οι φοιτητές, πρωτάκια είναι και του νηπιαγωγείου, πρωτάκια είναι και της πρώτης δημοτικού και της πρώτης γυμνασίου και της πρώτης λυκείου. Να μην ξεχνάνε ποτέ όλοι αυτοί που μπήκαν τώρα στο πανεπιστήμιο και μπαίνουν σε πρώτα στάδια, σε οποιαδήποτε στάδιο φίτησης, εκμάθησης, ότι αργότερα θα κληθούμε στο στάδιο της πραγματικής ζωής. Να αποκτήσουν όσο περισσότερα ηχέγγυα μπορούν και να υπενθυμίσω στους υπόλοιπους που δεν επέτυχαν ότι από τους συμμαθητές μου, της γενιάς μου εμένα, του 1978-79 που αποφοιτήσαμε, πολλοί επιτυχημένοι άνθρωποι και πολίτες είναι και πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι θα έλεγα, που δεν επέτυχαν τις εισαγωγές στα πανεπιστήμια. Έγιναν επιχειρηματίες με μεγάλες επιχειρήσεις, με μικρότερες επιχειρήσεις, έστησαν θερμοκήπια, έφτιαξαν τις οικογένειές τους. Εξετάσεις δίνουμε όλοι καθημερινά. Εύχομαι λοιπόν σε όλους, σε όποια στάδια εξετάσεων και αν βρίσκονται, να καταφέρουν να ξεπερνάνε με αυτές τις εξετάσεις με τον καλύτερο βαθμό και σε περίπτωση που αποτύχουν να γνωρίζουν ότι μια αποτυχία δυναμώνει για την επόμενη νίκη στην επόμενη μάχη. Δεν σταματάει η μάχη. Πολύ σωστά. Δεν σταματάει ο πόλεμος, συγγνώμη. Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γουλιδάκη. Να είστε καλά. Έτσι, παρακολουθούμε και το θέμα της οικονομίας. Νομίζω ότι εδώ θα μπορούσατε να συμβάλλετε τα μέγιστα στην ενημέρωση του κόσμου. Σίγουρα θα υπάρχουν πολλές καταθέσεις απόψεων, αλλά κοιτάξτε, χαρακτηριστικά και κατά πάγια τακτική της ελληνικής, θα έλεγα, δημοκρατίας, η έκθεση Θεσσαλονίκης θεωρείται ένα κομβικό σημείο. Έτσι, περιμένουμε σήμερα και τις ανακοινώσεις του οικονομικού χαρακτήρα. Ωραία, γι' αυτό σας είπα ότι θα τα ξαναπούμε αυτή την ώρα που μιλούμε.
δούμε στον πρωθυπουργό της χώρας για να ανακοινώσει κάποια μέτρα. Ωραία. Βεβαίως θα περιμένουμε και θα, τέλος του μήνα θα υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα πώς θα κινηθούμε για το 2022. Σωστά, και αν θα είναι προσωρινό όλο αυτό που ζούμε ή αν θα κάτσει κάπου ή αν θα μονιμοποιηθεί. Θα μάθουμε να το διαχειριστούμε. Εγώ πιστεύω θα καταλήξει σαν μια γρήπη όπως όλες οι άλλες κάποια στιγμή, για τις οποίες άλλοι που νιώθουν ισχυροί και ακμαίοι δεν θα εμβολιάζονται και άλλοι θα εμβολιάζονται. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, κύριε Βεδάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Γιάννη Γουλιδάκη. Του βάλαμε αρκετά θέματα εδώ. Όπως το πρώτο θέμα ήταν, είναι η έκθεση. Είπαμε ότι θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε αγροτικά ζητήματα στην Αγροέξπο, που και η περιφέρεια στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Και ρωτήσαμε αυτό τι γίνεται με τη μελέτη αυτή που θα είχαμε και θα μπορούσε η περιφέρεια να τη χρηματοδοτήσει, να έχουμε ένα, ας πούμε, εκθεσιακό κέντρο εκεί στην Αγρέξη, να μην έχουμε τελευταία ώρα να ψάχνουμε το χαλίκι, το στήλο της ΔΕΗ ή δεν ξέρω τι άλλο. Επίσης ένα άλλο πολύ επικαιρό θέμα είναι οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων εδώ στα κεντρικά, τα δύσκολα ρέματα της Ιεράπετρας, τα επίφοβα. Νομίζω όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα επικίνδυνα ρέματα, γιατί είναι σε διαδικασία, δεν έχει σταματήσει ποτέ αυτή η εργολαβία, και για τις εργασίες ασφαλτοστρώσεων θα έρθει και η σειρά της Ιεράπετρας, θα ασφαλτοστρωθούν έτσι οι δρόμοι που είναι της περιφέρειας ευθύνη. Ετοιμάζεται τέλος πάντων να έρθει και από εδώ, και πολλά και άλλα συζητήσαμε νομίζω ενδιαφέροντα με τον κύριο Γουλιδάκη. Αυτά από μένα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Εκπομπή έφτασε στο τέλος, είναι 11:05, πάλι πήρα χρόνο από την Ειρήνη, ολοκλέβω, της κλέβω χρόνο. Είχαμε αρκετές συνεντεύξεις με έμφαση την έκθεσή μας Agroexpo 2021, και ο κύριος Δουλούμης ήταν μαζί μας πρωί-πρωί, μας εξήγησε τι γίνεται, τη συμμετοχή της Ανατολής και που πάει φέτος η χρονιά η καλλιεργητική, τι θα γίνει. Έχουν φυτευτεί αρκετά ντοματίνια, μας είπε, μας έδωσε και έτσι το στίγμα. Εννοείται ότι θα το συνεχίσουμε αυτή την συζήτηση. Ενδιαφέρουσα, με πολλές ανακοινώσεις, ήταν και το θέμα των πλαστικών Κρήτης, θα είναι και εκείνα στην Agroexpo. Να περνάτε καλά, φίλες και φίλοι, να έχετε μια υπέροχη μέρα, εμείς θα τα πούμε και αύριο.